Λοιπόν, τη Ζωδόχου πηγής αύριο, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας και ήδη από σήμερα βέβαια έχουμε τους ερωτασμούς, σε πανηγυρικό κλίμα βρισκόμαστε. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Λαοδηγήτριας θα μεταφερθούμε τώρα. Ο Ιερός Ναός γιορτάζει, πανηγυρίζει την εορτή της Ζωδόχου πηγής και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην τηλεφημερίδα μας τον αρχιμανδρίτη πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου, τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, υπεύθυνο του Γραφείου Νεότητας της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδόρας. Χριστός Ανέστη, την ευχή σας πρώτα απ' όλα. Χριστός Ανέστη, να είστε καλά. Λοιπόν, πανηγυρίζεται αύριο η εορτή της Ζωδόχου πηγής και βέβαια συγκεντρώνει πάρα πολλούς πιστούς ο ιερός σας ναός. Τον ευλαβούνται ιδιαίτερα η Θεσσαλονικής και όχι μόνο. Ευλαβούνται ουσιαστικά την Παναγία. Έτσι. Μέσα λοιπόν στην αναστάσιμη περίοδο δεν μπορεί να απουσιάζει η Παναγία μας. Και η Εκκλησία μας καθιέρωσε πολύ σοφά την Παρασκευή της διακίνησής μου να τιμούμε την Παναγία μας ως Ζωδόχο πηγή. Δηλαδή η Παναγία που δέχθηκε τη ζωή και έγινε πηγή της ζωής εξαιτίας αυτού του λόγου και αντλούμε αυτή την χαρά της ζωής από την Παναγία όλη πιστή που λειτουργεί θαυματουργικά στη ζωή μας με τις παρεμβάσεις της και πνευματικά και σωματικά. Οπότε ο ναός μας είναι το κέντρο αυτής της αναφοράς αυτής της ημέρας που αποτελεί και από τους παλιούς Θεσσαλονικείς ένας ιστορικός ναός, ήταν η παρηγοριά των ανθρώπων που έρχονται να καταθέσουν την ψυχή τους, τον προβληματισμό τους, τον καημό τους στην Παναγία και να αντιλήσουν από εκεί ζωή μέσα στο πνευματικό θάνατο τον οποίο ζούμε. Και βέβαια πνευματική καθοδήγηση, έτσι, λαοδηγήτρια η Παναγία μας. Είναι η Παναγία που μας οδηγεί. Δεν υπάρχει καλύτερη οδηγός στη ζωή μας, στη ζωή του λαού, είναι η Παναγία μας, που παρότι δεν είπε και δεν έκανε τίποτα μέσα στη σιωπή της, ζώντας θυσιαστικά και με το να γίνει η πηγή, να γίνει ζωδόχος, να δεχθεί τον Χριστό και να γίνει κλίμακα που κατέβηκε ο Θεός στη γη, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα όλοι να αναφερόμαστε στην Παναγία. Οπότε σήμερα και αύριο γίνεται η αναφορά πιο συγκεκριμένα, γιατί τιμούμε αυτό το γεγονός της Παναγίας μας στο ναό μας, ένας ιστορικός ναός που αποτελεί και με πατριαρχικό μετόχι της Μονής Βλατάδου, αλλά λειτουργεί ως ενορία. Και οπότε 6 ώρα το απόγευμα σήμερα έχουμε τη λεϊτάνευση της Ιεράς Εικόνος, 7 ώρα τον αρχιερατικό Εσπερινό, το βράδυ 10 ώρα θα έχουμε και αγρυπνία και αύριο το πρωί η αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Και το απόγευμα της αυριανής ημέρας έχουμε την παράκληση στην Παναγία μας. Και βέβαια περιμένετε και πολλοί νέους από ό,τι γνωρίζουμε, γιατί το ποιμαντικό σας έργο είναι νέοι έρχονται και έτσι. Αυτό είναι ευλογία για μας. Είναι οπότε πλούσιο. Θα είναι χαρά μας ο κάθε ένας να έρθει να τιμήσουμε Παναγία, μάλλον να τιμηθούμε από την Παναγία, γιατί όταν τιμούμε τους Αγίους, ουσιαστικά οι Άγιοι μας τιμούν, γιατί παίρνουμε τη χάρη τους, γιατί οι Άγιοι μας είναι η προέκταση του σώματος του Χριστού μας. Και κέντρο αυτής της τιμής είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία. Γιατί τα πάντα είναι ο Χριστός και το πιο συγκλονιστικό γεγονός που γίνεται στον κόσμο είναι η Θεία Λειτουργία. Και η μεγαλύτερη αιρετή μας είναι η δυνατότητα να γινόμεθα σύσσωμοι και σύνεμοι του Χριστού. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Και εμείς χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς να γίνει Ανέστη. Ένα πραγματικό γεγονός για το καθένα μας προσωπικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας. Πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Γιάνγκου, λοιπόν, ήταν κοντά μας. Η Παναγία η Λαοδηγήτρια εορτάζει, η Ζωδόχος πηγή, αύριο. Ιδιαίτερη ποιμαντική δράση και με τους νέους, βέβαια, με επίκεντρο τους νέους και τους φοιτητές. Αναπτύσσει εκεί ο Πανασολογιότατος. Αυτό και είπαμε ότι περιμένουμε πολύ νέο κόσμο. Ο ηγούμενος, λοιπόν, της Ιεράς Μονής της Αγίας Θεοδόρας. Σε εορτασμοί, 6 το απόγευμα, όπως ακούσατε κι εσείς, η περιφορά πρώτα ο Θεός, ο Εσπερινός σήμερα και αύριο η πανηγυρική. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Να πούμε βέβαια ότι θα την τελέσει, θα ιουργήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμορίου, κυρίως Νικηφόρος, ηγούμενος της Μονής Βλατάδων. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα ένα μικρό βίντεο για τη σημερινή εορτή. Τον Όσιο Θόδωρο τον Τριχινά εορτάζει σήμερα, τιμά σήμερα η Εκκλησία μας. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και αμέσως μετά πάλι εδώ με την επόμενή μας σύνδεση.